Όπως βλέπετε εδώ, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου από χθες, από την αρχή του συμβάντος, από τις 5 περίπου η ώρα που ξεκίνησε να υπερχειλίζει εδώ ο χήμαρος των Αγίων Αναργύρων, βρίσκονται εδώ και στην περιοχή πιο κάτω της υγείας που έχουμε υπερχείληση, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε στα υπόγεια. Έχουν πλημμυρίσει περί τα 15 υπόγεια εδώ στην περιοχή και άλλα τόσα στην περιοχή της υγείας. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι εγκλωβισμένα κάτω, περί τα 30 αυτοκίνητα τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε αυτά τα υπόγεια και φυσικά και ζημίες σε οικοσυσκευές που έχουν εδώ οι άνθρωποι. Πρέπει να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει από το ύψος της κόκκινης γέφυρας και προς τα εδώ η διάνοιξη των φερτών υλών, τόσο ώστε να εντοπίσουμε ενδεχόμενη κακοκαιρία σήμερα και αύριο για να μην έχουμε πτώσεις. Έχω στείλει ήδη έγγραφο στο Υπουργείο Υποδομών, ούτως ώστε να έρθει η αρμόδια επιτροπή για να αρχίσει την καταγραφή των ζημιών εδώ και στις κατοικίες, αλλά και στις υποδομές οι οποίες έχουμε επάνω στη γέφυρα και εδώ, αλλά και στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου, γιατί και εκεί είχαμε μικρές καταστροφές. Και επίσης έχουμε στείλει έγγραφο ως Δήμος για να κηρυχθεί ο Δήμος κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και για συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι της Ορεινής, όπως είναι της κοιλάδας εδώ των Αγίων Αναργύρων και της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με την ΔΕΙΑ, μαζί με την περιφέρεια και φυσικά με την αστυνομία. Είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Η κήτη ήταν καθαρισμένη, δεν υπάρχει πρόβλημα και αυτό το κομμάτι προέρχεται κυρίως από την έλλειψη αντιπλημμυρικού έργου στο κομμάτι πάνω από την κοιλάδα των Αγίων Αργύρων. Εμείς ως νέα δημοτική αρχή το βάλαμε ως πρώτη προτεραιότητα. Ένα από τα πρώτα έργα που εντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 20 είναι η ανάπλαση της κοιλάδας των Αγίων Αργύρων, στην ένταξή του όμως σε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο. Είναι αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει. Για να μην έχουμε όπως και το 2004 που είχε γίνει η προηγούμενη πλημμύρα, να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος λόγος της χθεσινής καταστροφής είναι η τεράστια ποσότητα νερού που είχαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όταν σε μια περιοχή σε μισή ώρα πέφτει το 20% της βροχόπτωσης που αντιστοιχεί σε ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι ό,τι έργο, ό,τι διάνοιξη, ό,τι καθαρισμός και να γίνει, προφανώς θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εχθές περί τις 5 η ώρα το απόγευμα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας ότι στο συγκεκριμένο χήμαρο της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού από νερά τα οποία συγκεντρώθηκαν από μεγάλη βροχόπτωση στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης μας. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε με το σύνολο της δύναμης του νομού, φτάνοντας στο συγκεκριμένο σημείο, όπως βλέπετε και εσείς, τεράστιες ποσότητες νερού υπήρχαν στα συγκεκριμένα υπόγεια. Ξεκίνησαν άμεσα οι αντλήσεις, 10 συνεργεία στο συγκεκριμένο τόπο. Εδώ σε αυτό το πολύγωνο το οποίο βλέπετε έχουν γίνει 15 περίπου αντλήσεις και 6 στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου. Επειδή όμως πολλά υπόγεια πάρκινγκ, τα οποία είχαν αρκετά οχήματα μέσα, έχουν τεράστιες ποσότητες νερού με πολλές φέρτες ύλης, όπως βλέπετε ακόμη συνεχίζουμε το έργο της άντλησης. Σύμφωνα με δηλώσεις των ιδιοκτητών, είναι περί τα 30 οχήματα στα συγκεκριμένα 3 πάρκινγκ. Κάναμε μια μεταφορά μιας κυρίας, ευτυχώς δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πήγαν όλα καλά, η κυρία είναι καλά στην υγεία της, δεν προέκυψε κανένα θέμα.